Αμαζόν, αλλά μέσα στον πέντε αυτή η ιστορία ξεκίνησε με αίμα. Είναι ένα δίχτυ που τραβάς και συνέχεια βρίσκεις πράγματα από κάτω που όλα όμως είναι σαθρά, όλα βρωμάνε για κάποιο λόγο. Και επειδή από... Πιστεύω πως η ΣΥΕΑ θα έπρεπε να παίξει ένα πιο καταλυτικό και ίσως να καθαρίσει λίγο το τοπίο. Ότι σχετίζεται... Αν κάποιος θέλει να κάνει αυτό που θα δίναμε σαν ορισμό, ξέρω εγώ, του επαγγέλματος, μπορεί να το κάνει. Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει γύρω του. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος που ασχολείται με αυτή τη δουλειά θα καταντήσει έτσι, ας πούμε. Γιατί δεν έχει βάλει μέσα στο ηχογραφημένο αυτό που του λέω, ναι ρε τσόντα, ήταν, είχαμε κάνει μια ξέρω. Θα μπορούσα να κάνω εγώ με τον Καμπουράκι, όταν ένας άλλος είχες από ένα μπαλκόνι. Θα πίσω, ρε φίλε. Καλησπέρα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού έπεσε από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας του. Και επέζησε. Και τότε ξεκίνησε η πτώση για πολλά ακόμη πράγματα. Ξαφνικά άρχισαν να ξεχυλίζουν μπανιέρες, να διαλύονται φιλίες και συνεταιρισμοί, να αλληλοκαρφώνονται εκδότες. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, ανακριτές και εισαγγελείς άρχισαν ξαφνικά να γνωρίζουν από κοντά το σύνολο σχεδόν του Μεγάλου Μαξίμου, αλλά και τους επιφανείς της ελληνικής TV. Και η κοινή γνώμη άρχισε να απορεί, στη συνέχεια να πιάνει τη μύτη της για να αποφύγει την πόχα από το ανακάτεμα του Βούρκου και τελικώς να παραγγέλνει πίτσες και μπύρες για να παρακολουθήσει το νέο reality στην τηλεόραση. Μόνο που αυτή τη φορά είναι η ίδια η πραγματικότητα. Τι έχει συμβεί ξαφνικά, όλα αυτά επειδή μια ροζ ιστορία ζητάει κάποια εξήγηση? Πώς μπλέχτηκαν όλα, μπλέχτηκαν ή τελικώς τώρα ξεμπλέκονται και αποκαλύπτονται? Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, εκδότες μοιάζουν με τα καλά στημένα κομμάτια ενός ντόμινο. Κάποιος τυχαία ίσως έριξε ένα από τα πλακάκια του ντόμινο και το καθένα ρίχνει και σαρώνει το επόμενο. Μια φορά και έναν καιρό τα πράγματα έμοιαζαν διαφορετικά. Οι δημοσιογράφοι ήταν οι ήρωες της καθημερινότητας. Το φράγμα για τις αυθαιρεσίες της εξουσίας. Η φράση «θα σε καταγγείλω στις εφημερίδες» ήταν μια απειλή που εμπεριείχε αξίες και σίγουρα εκτίμηση για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, όποιες και όσες και αν ήταν οι εξαιρέσεις. Τα πράγματα άλλαξαν. Στις εφημερίδες τη θέση των χρονογραφημάτων πήραν οι έγχρωμες διαφημίσεις. Στα πρωτοσέλιδα πάνω από την πρώτη είδηση μπήκαν οι αναγγελίες για τις προσφορές. Όχι σε ρεπορτάζ, σε ντόνια, ανεμιστήρες, ηλεκτρικά ψαλίδια και αργότερα εγκυκλοπαίδειες και DVD. Αλλά οι προσφορές και πάλι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τον λαμπερό και παραμυθένιο κόσμο της τηλεόρασης. Φώτα, απαστράτοντα χαμόγελα, ταχύτητα, ειδήσεις σαν παραμύθι και παραμύθια σαν ειδήσεις. Και κάτω από όλα αυτά ανταγωνισμός, οικονομικά συμφέροντα, συγκρούσεις, σκοπιμότητες. Είναι απλό. Εδώ και 15 περίπου χρόνια έκανα έναν χαρακτηρισμό για τα ηλεκτρονικά κυρίως μέσα ενημέρωσης, αν και πρέπει να πω ότι το ραδιόφωνο θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε από την τηλεόραση. Είπα ότι πρόκειται περί σαρκοβόρων. Θα κατασπαράξουν την ελληνική κοινωνία και στη συνέχεια ως σαρκοβόρα, σαν σαρκοβόρα, θα αλληλοσπαράσονται μεταξύ τους. Αυτό ίσως να είναι και μία ελπίδα. Πάντως, σε ό,τι με αφορά, είναι μία ευχή. Εάν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σαρκοβόρα, ας ελπίζουμε ότι αλληλοσπαρασόμενα θα απαλλάξουν τον τόπο, την ελληνική κοινωνία, από την παρουσία τους και το κακό που τις κάνουν ως τώρα. Αναφέρεστε σε δημοσιογράφους, σε εκδότες, σε τι? Τα πάντα που συγκροτούν αυτή την έννοια του σαρκοβόρου. Είτε πρόσωπα είναι, είτε μέσα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν το βλέπετε, αυτό δεν είναι?
Η σκληρή άποψη του πρώην Προέδρου της Βουλής μοιάζει να έχει αποδοχή από μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι τουλάχιστον καταγράφουν αρκετές φημομετρήσεις. Τα μέσα ενημέρωσης χάνουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Οι πολίτες τα αντιμετωπίζουν όχι σαν συμμάχους, αλλά ως εκφραστές κρυφών συμφερόντων. Αυτό το φαινόμενο υπάρχει, αλλά είναι ένα φαινόμενο που δείχνει μια υστέρηση στον τρόπο που λειτουργεί και η ελληνική πολιτική ζωή και η ελληνική δημοσιογραφία. Εάν δείτε έτσι στις δυτικές χώρες, θα δείτε ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης έχουν κατακτήσει ένα σημαντικό βαθμό αυτονομίας, έχουν ένα σημαντικό βαθμό ανεξαρτησίας σε πρώτο επίπεδο τουλάχιστον, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν πολύ ιδιαίτερες σκοπιμότητες σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό επιτρέπει να κάνουν διακριτό το ρόλο τους απέναντι στην εξουσία, απέναντι στους πολιτικούς. Στην Ελλάδα δυστυχώς συμβαίνει αυτό που λέτε. Υπάρχουν μαντρόσκυλα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απλά διεκπεραιώνουν μια πολιτική άποψη, στην καλύτερη περίπτωση, ή ένα πολιτικό συμφέρον, σε μια άλλη περίπτωση, ή και ένα οικονομικό συμφέρον, στη χειρότερη περίπτωση. Ακούστε, πάντοτε οι εφημερίδες ήταν μοχλή πίεσης. Είτε για λόγους ιδεολογικούς, είτε για λόγους πολιτικούς, είτε για λόγους οικονομικούς. Πάντοτε. Σας θυμίζω το παλιό τσιτάτο, ή υπούργημα μου δίδεις ή εφημερίδα βγάζω. Με μια διαφορά, τον παλιό καιρό οι αντιπαραθέσεις ήταν κυρίως ιδεολογικές. Αριστερά-δεξιά, χούντα-μη-χούντα, βασιλιάς-μη-βασιλιάς, Βενιζέλος-βασιλιάς. Εκεί εστιαζόταν η δραστηριότητα του τύπου και τα ενδιαφέροντα. Και μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη η πίτα ήταν πολύ μικρή. Τώρα και αυτά τα θέματα έχουν τελειώσει. Δεν έχουμε πια διλήμματα. Ακόμα και το αριστερά-δεξιά μπερδεύει. Πώς το έλεγε ο Μιλιώκας. Ρούχα παλιά που βράχηκαν και έχουν γίνει ροζ. Λοιπόν, και η πίτα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε επιχειρηματίες να θέλουν να μπουν στον τύπο. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να το κάνουν για λόγους ιδεολογικούς ή από μεράκι. Άλλοι το κάνουν για να έχουν μοχλούς πίεσης. Αυτό το έχουμε δει. Εκεί εμπλέκονται και δημοσιογράφοι. Γιατί για να γραφτεί κάτι, κάποιος πρέπει να το γράψει. Λοιπόν, αυτό ούτε καινούριο είναι, ούτε προκαλεί έκπληξη. Απλώς έχουν μεγαλώσει οι πίτες οικονομικές, τα ιδεολογικά έχουν φύγει και έχουν πέσει όλοι εκεί. Ίσως η άποψη που θέλει τα παλιά μέσα ενημέρωσης να είναι απαλλαγμένα από αρνητικά στοιχεία και εξαρτήσεις, να είναι απλώς μια ωρεοποιημένη νοσταλγική άποψη. Όπως η νοσταλγία που σε πιάνει όταν κοιτάς μια παλιά εφημερίδα, μια άσπρο-μαύρη εκπομπή. Κι όμως, τα πρωτοσέλιδα των παλιών εφημερίδων είναι γεμάτα από πτώματα, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και πολιτικές σκοπιμότητες. Σίγουρα όμως τα μέσα ενημέρωσης σήμερα έχουν αλλάξει. Όταν καμιά φορά οι δημοσιογράφοι κουβεντιάζουμε μεταξύ μας για το τι άλλαξε, αποκαλούμε τα σύγχρονα μέσα απλώς πιο άγρια. Η δημοσιογραφία στάθηκε και στέκεται το αποκούμπι της κοινωνίας όταν λειτουργεί. Δημοσιογράφοι αποκάλυψαν τη σφαγή στο My Life στο Βιετνάμ, το σκάνδαλο Watergate, την αλήθεια για τη δολοφονία του Λαμπράκη, την αλήθεια για τον πόλεμο του Ιράκ. Δημοσιογράφοι όμως ήταν και αυτοί που εμφάνισαν με βάση μερικές πληροφορίες της CIA και μόνο πως το Ιράκ διαθέτει χημικά όπλα ώστε να δικαιολογηθεί ο πόλεμος. Δημοσιογράφοι δημιούργησαν το τεχνητό κλίμα εφορίας στο ελληνικό χρηματιστήριο, εγκλωβίζοντας εκατομμύρια πολίτες που ξαφνικά έγιναν επενδυτές και στη συνέχεια φτωχοί. Η διαπλοκή υπάρχει στη δημοσιογραφία διεθνώς. Δηλαδή, αν δούμε για παράδειγμα, αν θέλουμε να παρηγορηθούμε, ας δούμε πώς ελέγχει ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Σαρκοζή, τα μέσα ενημέρωσης, είτε απευθείας μέσω της κρατικής ισχύως, τα κρατικά μέσα, ή μέσα από ισχυρούς φίλους του, που ένας του δίνει το αεροπλάνο για να πάει βόλτα με την Κάρλα Μπρούνι, ο άλλος του στέλνει τη θαλαμιγό του για να χαλαρώσει, και όλοι αυτοί έχουν μέσα ενημέρωσης. Επομένως, θα σας έλεγα ότι η Ελλάδα έχει
μεγάλο βαθμό ελευθερίας σε σχέση με τη διεθνή πραγματικότητα των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχει δηλαδή μονοπόλιο στην Ελλάδα. Άμα πάτε στον Μπερλουσκόνη, ο Μπερλουσκόνη που μπορεί να ξαναβγεί πρωθυπουργός στην Ιταλία, και υπάρχει βέβαια ένα συμβίβαστο να είσαι ο βαρόνος των μίντια και πρωθυπουργός, ελέγχει με τα κανάλια το 50% της τηλεοπτικής αγοράς της Ιταλίας. Τέτοιος βαθμός συγκέντρωσης στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Μπορεί να τα βάζουμε με τον Μέγκα, με τον Αλφα, με τον Αντένα, με τον Άλτερ, με τον Σταρ, αλλά όλοι μαζί αυτοί δεν κάνουν ένα Μπερλουσκόνη. Στη δεκαετία του 60, το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα μέσα ενημέρωσης άρχισε να αλλάζει παγκόσμια. Μεγάλες εταιρείες άσχετες με τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αγοράζουν εφημερίδες, κανάλια και ραδιοσταθμούς. Γιάπης και χρηματιστές έγιναν εκδότες. Στις σελίδες της ενημέρωσης έπρεπε οι ειδήσεις να συνυπάρξουν με τα συμφέροντα της εταιρείας κατόχου. Και στην οθόνη της τηλεόρασης η ποιότητα με την ανάγκη κέρδους χωρίς φραγμούς. Αν ο εκδότης επιχειρηματίας είναι πετρελιάς στο Τέξας, θα παίξει το κανάλι του ποτέ ρεπορτάζ για μια οικολογική καταστροφή από διαρροή πετρελαίου. Και τα τελευταία χρόνια παραλαμβάνω βλέπουμε πολλούς επιχειρηματίες να θέλουν να μπουν ή να έχουν μπει σε ΜΜΕ. Και σε εφημερίδες και σε ραδιόφωνα και σε περιοδικά και σε τηλεόραση. Γιατί το κάνουν. Γιατί το κάνουν. Που ιδεολογία. Όχι. Να έχουν ένα ή ένα όπλο άμυνας ή ένα όπλο επίθεσης. Εκεί ο δημοσιογράφος επιλέγει. Κάθεται. Μπορεί και να ταυτίζεται όμως. Ξέρω κι εγώ. Εάν το παραξηλώσει θα τον απολύσει. Όμως και αυτός που έχει το μέσο, αν είναι κανένας καλός δημοσιογράφος, δύσκολα τον διώχνει. Γιατί αν χάσει και την κυκλοφορία του, δεν έχει όπλο πολύ ισχυρό. Άντε ένα πιστολάκι που να πυροβολεί από εδώ μέχρι εκεί. Υπάρχουν αντιστάσεις, μην νομίζετε. Το έχουμε δει αυτό. Όπως έχουμε δει και οι δημοσιογράφοι, όχι μόνο να απολύονται και να παρετούνται. Βέβαια, το παιχνίδι της εξουσίας και το παιχνίδι των μέσων ενημέρωσης, που είναι και μεγάλες επιχειρήσεις αναπόφευκτα, μετατρέπεται σε κάποια φάση και σε οικονομικό παιχνίδι. Εκεί λοιπόν μπορεί να το παίξει σωστά, να πάρει αυτά που χρειάζεται, γιατί χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτα στα μέσα ενημέρωσης, να διατηρήσεις όμως μια ποιότητα και μια αυτονομία, και μπορεί να κάνεις και λάθος υπολογισμούς, όπως έκαναν ο Θέμος και ο Μάκης. Γιατί κοιτάξτε, σήμερα ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο κόσμος του επιχειρήν, οι επιχειρηματίες, αυτοί που επενδύουν ή που αγωνίζονται να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους κλπ. Δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος ότι αν δεν τα έχουν καλά με κάποιο μέσο ώστε να τους στηρίξει σε μια περίπτωση που μπορεί και με έντιμα μέσα να προωθούν την επιχείρησή τους, κινδυνεύουν, πρέπει όλοι να περάσουν από τον πάγκο. Και αυτό γίνεται δυστυχώς όχι μόνο σε ό,τι αφορά την οικονομία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πολιτική. Εδώ είναι 300 βουλευτές. Πόσους ξέρετε, κύριε Βαξαλβάνη, είστε δημοσιογράφος. Εάν περιορίζετε σε αυτούς που στα κανάλια και στα εκδοτικά συγκροτήματα εμφανίζονται, δεν νομίζω ότι θα ξέρετε πάνω από 20-30 πρόσωπα. Πού είναι λοιπόν η εκπροσώπηση του λαού? Πού είναι η φωνή του λαού? Να τη λένε αυτοί στα σπίτια τους μέσα? Αυτό που φαντάζει ως πρόβλημα της δημοσιογραφίας είναι στην ουσία ένα πρόβλημα διαπλοκής και αλληλοεξάρτησης των μέσων ενημέρωσης, του χρήματος και της πολιτικής. Ένας γόρδιος δεσμός για την ηθική και την κοινωνία. Σταμάτησα την κρατική διαφήμιση από τον οργανισμό Λιμένα Πειραιός που τη βρήκα στα 3 εκατομμύρια ευρώ να κάνω δημόσιες σχέσεις με τους συναδέλφους σας στον Πειραιά. Και πήγε στους 80.000. Και όταν ήρθαν οι συνάδελφοί σας να μου ζητήσουν δίθεν να μου προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικές και μου γυρεύανε 200 χιλιάρικα και δεν τους τα έδωσα, είδα σε δημοσιεύσεις. 200.000 δραχμές εννοείται. Ευρώ. Και δεν τους τα έδωσα. Είδα ολοσέλιδες δημοσιεύσεις ποιοι είναι οι σύμβουλοι μου. Και αν η αδελφή μου που ήρθε από τη Γαλλία για να με υπηρετήσει εδώ πέρα και να βλέπει. Καλά, το λιμάνι του Πειραιά έχει πολλές ατέλειες. Τις υπογραφές που έβαζα και όχι μόνο εκεί. Από την τσέπη της 30. Ο πρώην Υπουργός Μανώλης Κεφαλογιάννης προχώρησε σε μια σοβαρή καταγγελία που αφορούσε τη χρήση της δημοσιογραφικής ιδιότητας για εκβιασμό. Το έκανε χωρίς ονόματα και βέβαια δεν το έκανε όσο ήταν υπουργός. Ένας δημοσιογράφος έχει την ευχαίρεια να κάνει τέτοιου είδους εκβιασμούς. Πολύται περισσότερο ένας εκδότης. Οι εφημερίδες είναι γεμάτες από παραπολιτικά σχόλια και quiz που περιγράφουν πολλές φορές επαρκώς κάποιον επιχειρηματία ή πολιτικό ώστε να τον κάνουν να ανησυχήσει. Όχι όμως επώνυμα,
για να μην χρειαστεί να αποδείξουν σε κάποιο δικαστήριο τα λεγόμενά τους. Φάκες ανεντιμότητας από ανθρώπους που ψάχνουν υποτίθεται την αλήθεια. Είχα πει σε έναν συμφοιτητή μου που ήταν εισαγγελέας στον Άριο Πάγο. Δόξα τω Θεώ, έχουν αυξηθεί υπερβολικά μάλιστα οι αντισαγγελείς του Άριου Πάγου. Περισσότεροι ελάχιστη δουλειά έχουν. Να αναθέσεις σε έναν εξ αυτών να δικτυωθεί υπηρεσιακά με τα εφετεία και τα πρωτοδικεία της αντίστοιχης εισαγγελίας και στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, όπου ξεκινάει μια αποκάλυψη και σταματά, εκεί να παρεμβαίνουν και να ελέγχουν. Όπου βλέπουν τρεις λέξεις, τρεις σειρούλες, πού ήταν ο κύριος Βαξεβάνης την Τρίτη το βράδυ, ή ο κύριος Βαξεβάνης με κάποια κυρία που... εκεί, όταν δεν έχει συνέχεια αυτό το πράγμα, πρέπει να καλείται. Η εκβίαση, ξέρετε, και η σκουακίδης φήμης είναι τα βαρύτερα για μένα, ακόμα και της ανθρωποκτονίας. Θεωρώ βαρύτερα αυτά τα δύο εγκλήματα. Ένας αρχαίος από τους τρεις μεγάλους τραγικούς μας, νομίζω ο Ευρυπίδης, μίλησε, έγραψε για την ουλή της διαβολής. Το σημάδι που θα σου βάλουν στο μέτωπο οι συκοφάντες είναι δυστυχώς ανεξίτηλο. Ένας εκβιασμός μέσω της ενημέρωσης θα μπορούσε να είναι ένα ποινικό θέμα που αφορά έναν παραβάτη. Στην Ελλάδα όμως είναι θέμα έλλειψης κανόνων και διαπλοκής. Ένας δημοσιογράφος που λειτουργεί χωρίς κανόνες και δεν ελέγχεται, ένας εκδότης που λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο και ένας πολιτικός που τη σχέση του με την πολιτική την αντιλαμβάνεται ως καλή σχέση με τα μίντια που θα κληθούν να τον καλύψουν για κάτι αντί να τον αποκαλύψουν. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί και χρήμα. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η άρρωστη σχεδόν εξωθεσμική κατάσταση, μα με ευθύνη του ίδιου του κράτους? Επί δεκαετίες οι κυβερνήσεις ουσιαστικά εκβιάζουν τα κανάλια. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούν σε ένα καθεστώς ημιπαρανομίας, χωρίς μόνιμες άδειες. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε περίπτερο χωρίς άδεια λειτουργίας. Μπορούν όμως επιχειρήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, όπως είναι τα κανάλια. Τα κανάλια έτσι βρίσκονται σε ένα καθεστώς ομοιρίας, αφού δεν ρυθμίζεται το θέμα ούτε της άδειας, ούτε των συχνοτήτων. Όποτε πλησιάζουν εκλογές, ξαφνικά οι κυβερνήσεις ξαναθέτουν όλο στοιχαίως θέμα αδειοδότησης. Και οι καναλάρχες πιέζονται. Ένα είδος dealing το οποίο ξεκίνησε από το 89-90 και το οποίο συνεχίζεται το 2007. Ας βγάλει ο μέσος τηλεθεατής εν προκειμένου τα συμπεράσματά του. Είναι σαν να έχετε ανοίξει, ας πούμε, μια επιχείρηση, ένα ζαχαροπλαστείο, σας λέω, ένα γκαράζ αυτοκινήτων, ένα ιατρείο, οτιδήποτε. Φανταστείτε τη δουλειά σας. Αλλά να τελεί υπό καθεστώς ημιπαρανομίας 18 χρόνια. Εσείς πώς θα αισθανόσασταν, δηλαδή, ο τηλεθεατής, πώς θα αισθανόταν? Δεν αισθανόταν ότι κάποιος ανά πάσα στιγμή μπορεί να του ανακαλέσει την άδεια ή να δώσει και στον ανταγωνιστή του? Είναι τόσο απλό. Οι άδειες των τηλεοπτικών σταθμών, όντως από το εδώ και 15 χρόνια δεν έχουν ακόμα δοθεί και όλο κουβέντες γίνονται για αυτό το θέμα, αλλά δεν προχωράνε. Είναι άλλο ένα θέμα που μοιάζει να βολεύει και το κράτος από τη μια μεριά, αλλά και τα ΜΜΕ από την άλλη. Εάν είχαν δοθεί οι άδειες, είναι σαφές ότι θα ήταν πολύ καλύτερη η οικονομική κατάσταση των μεγάλων παικτών στην αγορά των ΜΜΕ, αλλά θα είχαν βγει από τη μέση μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις. Θα είχε όμως και ένα κόστος αρκετά σημαντικό για τα ΜΜΕ, ακόμα και για αυτά που θα μένανε μέσα, διότι ο νόμος προβλέπει ότι ένα 2% των εσόδων τους θα πρέπει να δίνονται ετησίως για την άδεια. Δεδομένου του ότι η κερδοφορία των περισσότερων σήμερα, όσων έχουν κερδοφορία, είναι μεταξύ 2 και 5-6% πάνω στα έσοδα,
Το 2%, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό ποσό με το οποίο θα επιβαρυνθεί η κάθε επιχείρηση. Ας πούμε, το ξεκίνημα της εμπορικής τηλεόρασης, της μη κρατικής τηλεόρασης στη χώρα μας έγινε με τέτοιο τρόπο, απότομα, το ξέρουμε όλοι, χωρίς θεσμικό πλαίσιο, αναπτύχθηκε χωρίς θεσμικό πλαίσιο και εμείς το δεχτήκαμε. Το δεχτήκαμε γιατί σήμαινε θέσεις εργασίας για μας, σήμαινε δημοσιότητα ακόμα μεγαλύτερη στη δουλειά μας, θα έπρεπε να σημαίνει δημοσιότητα στη δουλειά μας, κατέληξε να σημαίνει δημοσιότητα σε πρόσωπα. Δημοσιότητα σε πρόσωπα δημοσιογράφους περισσότερο παρά στο αντικείμενο της δουλειάς τους. Όσο εκκρεμεί αυτό το θέμα, τόσο η συναλλαγή μεταξύ κυβέρνησης και ιδιοκτητών γίνεται σε καλύτερο βαθμό. Συναλλαγή και εκβιασμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να μας προσβάλλει. Να μας προσβάλλει, διότι ένα σοβαρό κράτος πρέπει να έχει σοβαρούς νόμους. Πρέπει να υπάρχει οι εξουσίες οι οποίες να διαχωρίζονται μεταξύ τους, οι θεσμοί να διαχωρίζονται, ο τύπος να κάνει τη δουλειά του, το κράτος να κάνει τη δουλειά του, να υπάρχουν κριτήρια. Αυτό δεν υπάρχει. Και πιστεύουν έτσι ότι επωφελούνται και οι μεν και οι δε. Το αποτέλεσμα είναι εις βάρος και της πραγματικής δημοκρατίας, εις βάρος και της ενημέρωσης, και το μόνο που φέρνει είναι μικροκέρδη προπαγανδιστικά απέναντι στην κυβέρνηση ή κέρδη χρηματικά απέναντι στους ιδιοκτήτες. Από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ο μόνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα ένα 2% του τζίρου του, του κύκλου εργασιών του, να μην το δηλώνει, να είναι ουσιαστικά μαύρο χρήμα, είναι τα ΜΜΕ. Το 2% σημαίνει ότι αν έχεις ένα κύκλο εργασιών της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ, ας πούμε, που είναι ένας μεγάλος σχετικά σταθμός, αυτό σημαίνει 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορείς να τα διαχειριστείς όπως θέλεις, χωρίς να δώσεις λογαριασμό σε απολύτως κανέναν. Μπορείς να τα βάλεις στην τσέπη σου, αφορολόγητα, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να δωροδοκίσεις, μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για να πληρώσεις κάποιον αφορολόγητα. Μπορεί να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό είναι ανήκουστο. Στην Ελλάδα υπάρχουν 80 εφημερίδες και 9 κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Μόνο στην Αττική οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ξεπερνούν τους 40. Τα αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία ή στη Γαλλία είναι πολύ λιγότερα, παρότι ο πληθυσμός των χωρών αυτών είναι πολλαπλάσιος της Ελλάδας. Σε μια τόσο μικρή αγορά όπως η ελληνική, με τόσα πολλά όμως μέσα ενημέρωσης, το μεγάλο θέμα είναι πώς επιβιώνουν. Όχι βέβαια από τις πωλήσεις, αλλά από τη διαφήμιση. Ο μεγαλύτερος διαφημιζόμενος είναι το κράτος, τα υπουργεία και βέβαια η ΔΕΚΟ. Ο ΣΕ, ο ΤΕΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ μοιράζουν μεγάλο κομμάτι της διαφήμισης σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης. Ποιος τη μοιράζει επί της ουσίας? Μα φυσικά οι κυβερνήσεις. Το μακρύ χέρι της κυβέρνησης κουνάει το καρόλο της διαφήμισης μπροστά στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη του μέσου ενημέρωσης. Κυρίως αυτού που έχει κάποιο πρόβλημα και θέλει να το λύσει. Μερικές φορές τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Η εφημερίδα ή το κανάλι γίνεται κάτι σαν jukebox. Η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, ρίχνει το κέρμα και το μέσο ενημέρωσης παίζει το σκοπό της. Ας δούμε πώς μοιράστηκε το 2007 η κρατική διαφήμιση στις εφημερίδες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο δεκάμενο του 2007, την περισσότερη κρατική διαφήμιση πήρε η εφημερίδα Χώρα της Κυριακής. 1.800.000 ευρώ. Η εφημερίδα Χώρα πουλάει μόλις 5.000 φύλλα. Η εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα, με 200.000 φύλλα, πήρε πολύ λιγότερα από τη εφημερίδα Χώρα των Ελάχιστων Φύλων. Πήρε 1.600.000 ευρώ. Το ίδιο και το Βήμα της Κυριακής, αλλά και η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Μια άλλη εφημερίδα, ο αδέσμευτος τύπος, εμφανίζεται να παίρνει μεγαλύτερο ποσό από την μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα Ελευθεροτύπο. Στην επαρχία υπάρχουν εφημερίδες που πουλάνε μόλις 200 φύλλα.
Κι όμως δεν κλείνουν, εισπράττοντας διαφήμιση από το κράτος ή την τοπική αυτοδιοίκηση ανεξέλεγκτα. Μόνο η κρατική διαφήμιση που μοιράζεται στην επαρχία ξεπερνάει τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είναι φυσικό, οι εφημερίδες αυτές δεν ικανοποιούν την ενημέρωση, αλλά τον τοπικό παραγωνισμό. Υπάρχουν όντως περίπου 80 εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και 20 φορές και παραπάνω τοπικές και άλλου τύπου εφημερίδες. Και είναι προφανές ότι αυτές οι εφημερίδες δεν διαβάζονται. Πώς επιβιώνουν, οι περισσότερες δεν επιβιώνουν. Επιβιώνουν με επιδοτήσεις κρατικές ή με άλλους τρόπους, οι οποίοι ενδεχομένως είναι πιο υπόγειοι και αφορούν μαύρο χρήμα. Δεν ξέρω. Οι εφημερίδες αυτές κάνουν φοβερές εκτόσεις, μεγάλες εκτόσεις σε όλους τους πελάτες. Είτε είναι διαφημιστικές εταιρείες, είτε είναι διαφημιζόμενοι στους οποίους απευθύνονται για τα διάφορα εμπορικά αφιερώματα των που κάνουν. Οι εκτόσεις αυτές φτάνουν πολλές φορές και το 80%. Επομένως τα νούμερα που λένε ότι παίρνουμε από την κρατική διαφήμιση ή από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί και από τον ιδιωτικό είναι πολλά τα χρήματα, έχουν σχέση με τις εκτόσεις που κάνουμε. Η εφημερίδα για να τα βγάλει πέρα κάνει εκτόσεις που ανέρχονται στο 70% συνήθως, 75% έως και 80%. Επί των ημερών του κυρίου Σιμίτη η χώρα δεν έπαιρνε ούτε μονόστιλο κρατική διαφήμιση. Το ίδιο και οι άλλες δεξιές εφημερίδες που επρόσκειτο στον Καραμανλή. Τώρα λοιπόν έρχονται να πούνε οι μεγάλοι, οι οποίοι ανδρώθηκαν επί Σιμίτη παίρνοντας το σύνολο εκατοντάδων εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων ευρώ από την κρατική διαφήμιση και τις παράπλευρες δραστηριότητες, γιατί δεν άφησαν τίποτα. Τώρα λοιπόν έρχονται αυτοί και λένε στην κυβέρνηση ότι μη δίνεις διαφήμιση καθόλου στις μικρές εφημερίδες. Αυτό το πράγμα τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι είναι εκ του πονηρού. Βλέπετε εφημερίδες με ελάχιστη κυκλοφορία και παίρνουν διαφήμιση. Γιατί παίρνουν? Για να υπάρχουν. Και το πρωί τα κανάλια που δείχνουν όλες τις εφημερίδες ισότιμα, είτε που λέει 100.000 φύλλα είτε 100 φύλλα, την ίδια αυτή έχει. Και βλέπει ο άλλος τους βασικούς τίτλους που βρίζουν την αντιπολίτευση, το αυτό, το εκείνο, αυτό μένει. Έχουμε έναν τύπο ο οποίος περνάει μεγάλη κρίση, οικονομική κρίση, οι πιο πολλές εφημερίδες χρωστάνε. Και έχουμε τις πιο πολλές εφημερίδες κατά κεφαλήν στην Ευρώπη. Θεωρούνται εθνικής κυκλοφορίας ακόμα και εφημερίδες που λένε 350 φύλλα. Οι κρατικές διαφημίσεις είναι το σημείο το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε εμείς σήμερα στη Βουλή με ερώτηση απέναντι στην κυβέρνηση, διότι είναι εμφανές ότι γίνεται μια μοιρασιά της κρατικής διαφημίσης η οποία μυρίζει συναλλαγή με τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό δεν έχει παρά να το δει κανείς αν δει πώς μοιράζεται η κρατική διαφήμιση. Σε ποια έντυπα, παραδείγματος χάρη, και σε ποια ποσά. Υπάρχει αυτό, το οποίο και καταθέσαμε. Αυτό θα καταλάβει αμέσως. Θα μου πείτε, υπήρχε και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Κρατική διαφήμιση, πώς έγινε το? Ήταν πιο ελεύθερα τότε τα πράγματα. Τι εννοώ? Τότε οι ΔΕΚΟ έκαναν μόνες τους διαφημίσεις. Δηλαδή, ο ΤΕ έκανε τις διαφημίσεις που ήθελε με τα έντυπα που ήθελε. Η ΔΕΗ το ίδιο. Έτσι και με τις άλλες ΔΕΚΟ. Ο ΟΠΑΠ το ίδιο. Σήμερα όμως δεν γίνεται έτσι. Σήμερα συγκεντρώνεται το ποσό της κρατικής διαφήμισης και δίνεται ανάλογα με εκεί που συμφέρει την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει όμως συναλλαγή με τα μέσα ενημέρωσης. Και είναι άσχημο. Η διαφήμιση παραμένει το βασικό φανερό έσοδο για τα μέσα ενημέρωσης. Αυτός που τη δίνει ή αυτός που τη μοιράζει σε μια στρεβλά αναπτυγμένη αγορά όπως η ελληνική μπορεί να παρεμβαίνει, αν όχι να εξουσιάζει τα μίντια. Το ποσό το οποίο διαχειρίζεται το κράτος για διαφημίσεις, καταχωρήσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κτλ. Είναι
τεράστιο σε αναλογία με το μέγεθος της αγοράς και είναι με μεγάλη διαφορά ο πιο σημαντικός διαφημιζόμενος. Οπότε κάποιο έντυπο το οποίο στηρίζεται στη διαφήμιση προσβλέπει στο κράτος σαν τον κύριο, τον μεγαλύτερο διαφημιζόμενο. Αν καταφέρει να αποσπάσει κάποια διαφήμιση από το κράτος, είναι μεγάλη του επιτυχία. Λοιπόν, είναι τεράστιος η τεράστια δύναμη που έχει το κράτος να επηρεάσει τον τύπο μέσω αυτών των διαφημίσεων. Όταν έχεις έναν μεγάλο διαφημιζόμενο, είτε είναι το κράτος, είτε είναι μια ΔΕΚΟ, είτε είναι μια πολυεθνική κτλ., δύσκολα θα τα βάλεις μαζί τους, δηλαδή δύσκολα θα κάνεις δημοσιογραφικές καταγγελίες σε βάρος ενός ισχυρού διαφημιζόμενου. Θα βρεις βέβαια τον τρόπο σου να ενημερώσεις την κοινή γνώμη για ένα ελαττωματικό προϊόν, για μία λάθος κυβερνητική απόφαση, αλλά να πατήσεις το κουμπί του πολέμου, του οικονομικού πολέμου, δύσκολα θα το κάνεις. Άρα περιορίζεις το βαθμό ελευθερίας σου χωρίς να καταργήσεις την ανεξαρτησία σου. Είναι μία διαρκής λεπτή άσκηση, μπορεί να καταντήσεις οικονομικά υπόδουλος, μπορεί όμως και να τα καταφέρεις. Όταν ξέσπασε η υπόθεση με την απόπειρα εκβιασμού κάποιων βιομηχανιών γάλατος από μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για πρώτη φορά ο Έλληνας άκουσε τον όρο «καρτέλ του γάλακτος». Κι όμως το γάλα ήταν εκεί, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αρκετά πιο ακριβό από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο καταναλωτής καταλάβει ότι κάτι τρέχει. Γιατί όχι και ο δημοσιογράφος, γιατί ποτέ κανένα μέσο ενημέρωσης δεν έκανε σχετική έρευνα, ίσως επειδή οι βιομηχανίες γάλατος είναι από τις πιο ισχυρά διαφημιζόμενες στην ελληνική τηλεόραση. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 300 διαφημιστικές εταιρείες. Η διαφήμιση διοχετεύεται σε εφημερίδες, ραδιόφωνα και κανάλια αποκλειστικά μέσω των διαφημιστικών εταιριών. Αυτό γίνεται γιατί ο νόμος προβλέπει πως οι διαφημιζόμενοι δικαιούνται έκπτωσης στην διαφήμιση μόνο αν μεσολαβεί διαφημιστική εταιρεία. Έτσι, η διαφημιστική εταιρεία κανονίζει όχι κάποια διαφήμιση, αλλά το πακέτο των διαφημίσεων. Έτσι, πρακτικά, μπορεί να πιέζει η διαφημιστική εταιρεία τα κανάλια να ακολουθούν τους όρους που η ίδια διαμορφώνει. Από το πρόγραμμα έως και την πολιτική τους. Έχουμε περιέλθει σε μια περίοδο που μπορείς να κατασκευάσεις ένα μέσο ενημέρωσης. Είναι θέμα επενδυτικού σχεδίου, είναι θέμα ποσού που θα διαθέσεις. Μπορεί να κατασκευάσεις ένα πολιτικό και πολύ φοβάμαι ότι σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να κατασκευάσεις και μια πολιτική κατάσταση. Μπορεί να κατασκευάσεις και μια πολιτική ατμόσφαιρα. Και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά να συμβαίνει. Είναι έτσι ακριβώς. Σε μια μηντιακή αγορά που λειτουργεί σωστά και δίκαια, τα κανάλια, για παράδειγμα, θα έπρεπε να παίρνουν ποσοστό διαφήμισης ανάλογο με το ποσοστό τους. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Για να δούμε τι έγινε στην Ελλάδα το 2007. Ο Α, με ποσοστό τηλεθέασης 13,92%, πήρε το 13,77% της διαφημιστικής πίτας. Το Alter, με 10,25% θεαματικότητα, πήρε το 10,10% σε διαφήμιση. Το Star, με 10,80%, πήρε μεγαλύτερο ποσοστό, 16,93% σε διαφήμιση. Ο Antenna, με 16,53% τηλεθέασης, πήρε 23,09% της διαφήμισης. Και το Mega, με 18,52% τηλεθέασης, πήρε 30,43% σε διαφήμιση. Δηλαδή τα δύο κανάλια, Mega και Antenna, με 35% της συνολικής τηλεθέασης, μοιράστηκαν το 54% των διαφημιστικών εσόδων. Σε απλά ελληνικά κάποιος θα το βάφτιζε αδικία. Στη γλώσσα όμως των media μπορεί κάλλιστα να ονομαστεί ακόμα και προσπάθεια χειραγώγησης. Η διαφήμιση θα δοθεί όταν ο ιδιοκτήτης ευθυγραμμιστεί με κάποιες επιλογές ενδεχομένως. Αυτές μπορεί να είναι πολιτικές έως και επιλογές προγράμματος. Οι διαφημιστικές μπορούν να διευθύνουν, να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν κάποιο κανάλι. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε μεγάλη κρίση που συμβαίνει στη χώρα μας με πολιτικές διαστάσεις, μέρος του προβλήματος γινόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Μέρος του προβλήματος γίνεται και η τηλεόραση. Γιατί? Από την ανεξέλεγκτη λειτουργία της. Γιατί ο σκληρός ανταγωνισμός παράγει διαρκώς την ίδια μορφή προγράμματος, εφαρμόζεται το ίδιο μοντέλο προγράμματος, το ίδιο μοντέλο ενημέρωσης. Είναι ένα πρόγραμμα
φτηνό και ψυχαγωγικό. Έχουμε θυστεί λοιπόν σε μια ενημέρωση που είναι πολύ ψυχαγωγική. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο πρόσωπα της επικαιρότητας αυτό τον καιρό είναι οι κατεξοχήν εκφραστές της ψυχαγωγικής δημοσιογραφίας, εντός εισαγωγικών η δημοσιογραφία. Αυτό το έφερε η τηλεόραση στη χώρα μας. Η ψυχαγωγική δημοσιογραφία εξυπηρετεί τι? Εξυπηρετεί την πολιτική εξουσία να αποφεύγει τον σκληρό έλεγχο. Η ψυχαγωγία είναι υπνοτικό προϊόν. Είναι πάρα πολύ απλό. Παρακολουθούμε όλες τις υποθέσεις, ακόμα και τις πολιτικές, σαν να βλέπουμε από κλειδαρότρυπα. Το μοντέλο του Ροζ έχει περάσει και στον τρόπο που προσεγγίζουμε οποιοδήποτε άλλο σκάνδαλο, πολιτικό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν εξυπηρετεί απολύτως την πολιτική εξουσία. Διότι γίνεται μεγάλη φασαρία, παραγωγή, υπερπαραγωγή μάλλον, ψυχαγωγικής ενημέρωσης, μέχρι μπαλέτα μπορεί να φέρουμε. Διασκεδάζουμε, το κάνουμε σάτιρα, ξανά το ίδιο. Βγαίνουν τα πρόσωπα στην τηλεόραση, μιλάνε. Το βλέπουμε όλο το θέαμα πολύ ψυχαγωγικά. Και στο τέλος κλείνει, γιατί κάτι άλλο έρχεται στην επικαιρότητα και ποτέ δεν φτάνουμε στον πυρήνα. Δεν είναι τυχαία η ομοιογένεια των ελληνικών καναλιών. Τα κανάλια δείχνουν να ευθυγραμμίζονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, πολλές φορές διαφημιστικές, που καταχρηστικά ονομάζονται, βαφτίζονται αγορά. Οι άνθρωποι των καναλιών και αυτοί αυτολογοκρίνονται για να παραμένουν ευθυγραμμισμένοι. Και μαζί τους βέβαια ευθυγραμμίζεται με συγκεκριμένες αντιλήψεις ο θεατής. Πάντως και οι στάρ και αυτοί γίνονται όταν και σε όσο χρόνο το θέλουν τα αφεντικά. Όπως και η πολιτική στάρ, γιατί υπάρχει και αυτό το είδος, αναδεικνύονται και παραμένουν και τελικώς χάνονται στο πολιτικό άπειρο ως διάτοντες αστέρες όταν και για όσο το θέλουν τα αφεντικά. Το πρόβλημα, κύριε Βαξεβάνη, δεν είναι ο δημοσιογράφος, ο άρρωστος στα μυαλά, στο ήθος, σε οτιδήποτε αρνητικό δημοσιογράφος, αλλά επαναλαμβάνω, αυτός που έχει το μέσο και η πολιτεία, η οποία είτε ανέχεται συναλλασσόμενη με τον επιχειρηματία ή εκβιάζεται από τον επιχειρηματία. Γι' αυτό και έχω πει εδώ από το βήμα της Βουλής και από τη θέση του Προέδρου του Σώματος, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και θεσμικά, ότι ο τόπος αυτός τα χρόνια αυτά τα τελευταία, μετά την κυριαρχία των εν λόγω 6-7 επιχειρηματιών που λιμένονται όχι μόνο την ενημέρωση, την ψυχή του λαού, την ψυχαγωγία, την επιμόρφωση των παιδιών μας, τα έχουν πάρει αυτοί αυθαιρέτως, αλλά και τον πλούτο αυτού του τόπου μέσω άλλων επιχειρήσεων. Οι στάρ της τηλεόρασης ή της πολιτικής πολλές φορές έχουν την ίδια καταγωγή. Το χρήμα κάποιου επιχειρηματία. Στην τηλεόραση εμφανίζονται ελάχιστοι από τους 300 βουλευτές, για παράδειγμα. Πολλές από τις διαφημιστικές εταιρείες έχουν τμήματα δημιουργίας προφίλ πολιτικών. Σκεφτείτε τώρα έναν διαφημιστή που έχει αναλάβει το image κάποιου πολιτικού και ταυτοχρόνως ορίζει την διαφήμιση σε ένα κανάλι. Είναι πάρα πολλοί οι βουλευτές οι οποίοι ανθίστανται, οι πλήστοι σας βέβαια, που δεν καταδέχονται για να βγουν δύο λεπτά να γίνονται τάχα και πληροφοριοδότες του τι γίνεται στο κόμμα τους, τι έγινε στην τάδε περίπτωση κλπ. Είναι και ζητήματα αξιοπρέπειας. Και θα παρακολουθείτε ότι από το σύνολο αυτών που προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης, λίγοι είναι εκείνοι που έχουν και καθαρό λόγο και συνέπεια, θα μου επιτρέψετε. Και αυτό το λέω με όλη τη βαρύτητα που έχει, διότι προφανώς θίγω ίσως ορισμένα πρόσωπα. Αν μπορώ να βλέπω πρόσωπα τα οποία δεν εμφανίζονται να μιλήσουν στο βήμα της Βουλής που ψέφτει ο ελληνικός λαός, να περιφέρονται και να είναι λαλίστατοι στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης που καθυλώνουν τους πολίτες, τους ψηφοφόρους τους, που τους τίμησαν και τους έστειλαν στη Βουλή,
τους καθυλώνουν στους καναπέδες, όχι για να τους ενημερώσουν, αλλά για να τους υποδιγετήσουν. Να τους ανοίξουν το κεφάλι, να τους γανώσουν, όπως λέμε, το κεφάλι. Τα μέσα δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι, είναι και οι ιδιοκτησίες των μέσων, είναι και οι επιχειρηματίες των μέσων, που εκεί φτιάχνουν μια γέφυρα με την εξουσία, μεσολαβούνε. Αν δείτε τα παραπτώματα αυτής της περίοδου, δεν εντοπίζονται στους μικρούς ή στους μεσαίους δημοσιογράφους, εντοπίζονται στα κεφάλια και στους ιδιοκτήτες των μέσων, που αποφάσισαν ότι έναντι εκατομμυρίων ευρώ πρέπει να διαπραγματευτούν είτε με επιχειρηματίες είτε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Χρήμα, εξουσία και μίντια. Και στη μέση οι δημοσιογράφοι. Μπορούν να είναι απλώς δημοσιογράφοι ή παράγοντες στη διαπλοκή των τριών. Μπορούν να είναι θύτες ή θύματα, εργαζόμενοι ή διαμεσολαβητές. Μπορούν να είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο στο πρόσωπο της εξουσίας ή και ένα από τα δάχτυλα της εξουσίας. Υπάρχει αλληλεπίδραση. Και όσο περισσότερο ο δημοσιογραφικός κόσμος εξισώνει στο μυαλό του την αίσθηση της εξουσίας ως τέταρτη εξουσία και δεν καταλαβαίνει την τεράστια διαφορά που έχει με τις θεσμοθετημένες τρεις, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Νομίζει ο δημοσιογράφος ότι επειδή έγραψε ένα σχόλιο ή επειδή κατήγγειλε κάτι με στόμφο σε μία τηλεόραση ή ότι επειδή τον πήραν, όπως είπατε πριν, δύο πολιτικοί, μαύρε παιδί μου, γιατί το έκανες, αυτό συνιστά εξουσία. Δεν συνιστά εξουσία, συνιστά ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο είναι παρά εξουσία. Εξουσίες είναι τρεις. Νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική. Με τον νόμο μπορώ να σας αλλάξω τη ζωή σας. Από σήμερα, να βγάλω ένα νόμο σαν κυβέρνηση και να αλλάξω τη ζωή σας. Από τη φορολογία σας μέχρι το πώς θα στέλνετε τα παιδιά σας στο σχολείο. Με μια δικαστική απόφαση μπορώ να σας στείλω φυλακή ή να σας βάλω να πληρώσετε εδώ και τώρα μια σειρά από χρήματα, ας πούμε. Σας φέρνω παραδείγματα. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για την εκτελεστική εξουσία. Τι κάνει, είναι το ίδιο το κράτος. Μπορεί να σας απαλωτριώσει την περιουσία αύριο. Να σας τη βγάλει εκτός σχεδίου ή εντός σχεδίου. Η τέταρτη εξουσία δεν είναι θεσμοθετημένη. Το μόνο που μπορεί να κάνει και οφείλει να κάνει είναι να ελέγχει τις άλλες τρεις. Όχι να παριστάνει η ίδια την εξουσία. Η δημοσιογραφία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατ' εφημισμόν λέγονται η τέταρτη εξουσία. Υπάρχουν άλλες τρεις θεσμοθετημένες εξουσίες. Στο βαθμό που οι τρεις θεσμοθετημένες εξουσίες αφήνουν κενά στη λειτουργία τους, παρεμβαίνει η τέταρτη εξουσία για να τα καλύψει. Γι' αυτό βλέπουμε δημοσιογράφους να παίζουν τους εισαγγελείς, γι' αυτό βλέπουμε δημοσιογράφους να παίζουν ακόμη και τους νομοθέτες, να μας λένε πώς θα έπρεπε να είναι ο νόμος ή πώς θα πρέπει να ερμηνευθεί ο νόμος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τρεις θεσμοθετημένες επίσημες εξουσίες τα τελευταία χρόνια έχουν ολιγορήσει. Αν οι τρεις εξουσίες ασκούσαν τις αρμοδιότητες τους και τις εξαντλούσαν, δεν θα υπήρχαν περιθώρια ούτε για φαινόμενα τηλεεισαγγελέων, ούτε άλλα που μας κάνουν να θλιβόμαστε. Ο τύπος έχει τη δική του ιστορία και πολλές φορές περιέχει σελίδες χειραγώγησης και αθλειότητας. Όλοι μιλούν για την ανεξαρτησία του δημοσιογράφου σαν να είναι κάτι αόριστο, σαν ένα μαυσολείο που όλοι οφείλουν να προσκυνούν. Για να κατακτήσει ο δημοσιογράφος την ανεξαρτησία, δεν χρειάζεται να προσεύχεται στις μεγάλες αρχές του επαγγέλματος μόνο. Χρειάζονται και μερικά απλά πράγματα στα οποία πρέπει να είναι προσιλωμένος. Αξιοπρέπεια, ήθος, δουλειά και αυτοεκτίμηση. Και πολλές φορές αυτά τα απλά πράγματα είναι και τα δύσκολα. Η ιστορία του Κοσκοτά, τι ήτανε, μια απόπειρα χειραγώγησης του τύπου. Κάποιοι τον βοηθούσαν να βουτάει τα λεφτά των καταθετών, να βγάζει εφημερίδες, να παίρνει την καθημερινή να την κάνει πασοκική, να παίρνει τη βραδινή να την κλείνει. Κάποτε χτύπησε και την πνευματιπία. Είχε πάει στον Τεγόπουλο Κοσκοτάς, πριν αποκαλυφθούν όλα αυτά ακόμα, τότε που είχε ένα μυστήριο, και του λέει: Αφεντικούλη, αφεντικούλη, σου δώσω 2,5 δις, 86 αυτά. Θα μου δώσει το 50%. Το management εσύ. Όποιος φύγει πρώτος από τη ζωή, το παίρνει ο άλλος. Του λέει: Εκεί ζωή, χοντρούλη, επειδή έχω τα διπλά σου χρόνια, νομίζεις θα πεθάνω πρώτος. Μου τα κιλά που είχες, του λέει: Ούτε 5 χρόνια ζωή δεν σου δίνω. Τον δούλευε. Πήγε να πάρει και εμάς. Έβγαλε σταθμούς, έβγαλε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Δραστήριος, δεν λέω.
Χάσαμε έναν πραγματικά πολύ επιδέξιο επιχειρηματία. Μόνο που τα έκανε με κλεμμένα λεφτά. Απόλυτη ελευθερία στη δημοσιογραφία δεν υπάρχει σήμερα, ούτε υπήρξε κατά το παρελθόν, στο βαθμό τουλάχιστον που ξέρω το επάγγελμα ή το λειτουργήμα. Υπάρχουν βαθμοί ελευθερίας και υπάρχουν βέβαια και διαφορά στην ποιότητα. Επομένως, η λογική του μαύρου άσπρου μπορεί να είναι καλή για την προπαγάνδα ή την επικοινωνία, δεν έχει σχέση όμως με την πραγματικότητα, την δημοσιογραφική και την εκδοτική. Οι δημοσιογράφοι πάντα έχουν την εκδοτική εταιρεία, το κανάλι, το ραδιόφωνο, επομένως έχουν μια επαγγελματική ιεραρχία. Υπάρχουν ιεραρχίες με ποιότητα, ιεραρχίες που δεν έχουν ποιότητα, υπάρχουν εταιρείες που έχουν οικονομική επιφάνεια και διαφάνεια, υπάρχουν εταιρείες που πρέπει να επιζήσουν με διάφορους τρόπους, σκοτεινούς με ή χωρίς εισαγωγικά, και βέβαια υπάρχουν και οι διαχειριστές των μέσων ενημέρωσης, οι εκδότες, εγώ είμαι ένα δημοσιογράφος που τώρα έχω γίνει εκδότης, που και αυτοί έχουν να κάνουν τις επιλογές τους. Δηλαδή πώς θα πληρώσουν το λογαριασμό, γιατί ο λογαριασμός είναι υψηλός, πώς θα κρατήσουν την αυτονομία τους στο μέτρο του δυνατού, πώς τέλος πάντων δεν θα διασυρθούν με μια επιχειρηματική λογική που μπορεί να τους ακυρώσει στο επίπεδο της δημοσιογραφίας. Οι δημοσιογράφοι δεν γίνονται επικίνδυνοι μόνο όταν αδικούν κάποιον ή δεν διαφυλάττουν την αλήθεια. Είναι περισσότερο επικίνδυνοι όταν αδικούν τον εαυτό τους. Μέσα σε ένα σκληρό τοπίο με ανταγωνισμό και συμφέροντα, η κατάσταση για τη δημοσιογραφία γίνεται πιο δύσκολη εξαιτίας της στρεβλής ανάπτυξης των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Οι ίδιες οι συνδικαλιστικές δημοσιογραφικές ενώσεις δείχνουν ανήμπορες να καθορίσουν τις αρχές λειτουργίας του δημοσιογράφου. Την ώρα που οι αρχές δεοντολογίας περιφέρονται ως τα άγια των Αγίων της δημοσιογραφίας, εκατοντάδες δημοσιογράφοι εργάζονται σε γραφεία τύπου οργανισμών, στη Γενική Γραμματεία Τύπου, σε δημόσιες σχέσεις επιχειρήσεων και ταυτόχρονα σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Κανονικά θα έπρεπε, όπως και στις άλλες χώρες, από τη στιγμή που ο δημοσιογράφος επιλέγει γραφείο τύπου, να μπαίνει σε μια ειδική κατηγορία από πλευράς επαγγελματικής απασχόλησης. Όχι να επικρατεί η άποψη ότι τι να δουλεύει στην εφημερίδα, τι να δουλεύει στην τηλεόραση, τι να δουλεύει στο γραφείο τύπου. Δεν είναι έτσι. Στο γραφείο τύπου πρέπει να εξυπηρετήσει την εξουσία. Στο μέσο ενημέρωση αυτό που πρέπει να εξυπηρετήσει είναι τα ερωτήματα, τις απόψεις, να εκφράσεις τις αγωνίες της κοινής γνώμης. Είναι δύο διαφορετικές θέσεις από δύο διαφορετικές σκοπιές. Δεν μπορεί να είναι στους ίδιους κανόνες. Δεν μπορείς να είσαι δημοσιογράφος και να βοηθάς επικοινωνιακά ούτε κυβέρνηση, ούτε πολιτικό κόμμα, ούτε οποιονδήποτε εξουσιαστικό φορέα. Υπάρχει ασυμβίβαστο. Το γιατί δεν υπάρχει ασυμβίβαστο στην ελληνική πρακτική και αντίληψη είναι θέμα της ΕΣΥΕΑ. Εγώ δεν είμαι μέλος της, γι' αυτόν και για μια σειρά από άλλους λόγους. Κατά συνέπεια, σε αυτό μπορείτε να ρωτήσετε αυτούς που έχουν επιτρέψει να υπάρχει γραφείο τύπου και δημοσιογραφική ιδιότητα ταυτόχρονα. Ενώ γραφείο τύπου κάποιου υπουργού ή κάποιου πολιτικού. Από την εμπειρία μου σας λέω ότι θα πρέπει να είχα μία ή δύο φιλικές σχέσεις με πολιτικούς στη ζωή μου και έβλεπα το ασυμβίβαστο σε αυτή τη σχέση. Φανταστείτε να είχα και εργασιακή τι θα συνέβαινε. Θυμάμαι επανειλημμένως είχε ζητηθεί από κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσης Συντακτών να δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον η λίστα αυτών που είναι διορισμένοι. Να ξέρουμε ποιοι είναι, εν πάση περιπτώσει. Μερικούς ξέρουμε, άλλους δεν ξέρουμε καθόλου. Δεν δόθηκε ποτέ αυτή η λίστα. Ποτέ. Γιατί είναι ένας τρόπος δελεασμού των δημοσιογράφων. Όχι επαναλαμβάνω τόσο πολύ για να γράφουν, όσο για να μην γράφουν. Πριν από μερικές μέρες ζητήσαμε από τα Υπουργεία και τις ΔΕΚΟ να μας δώσουν τα ονόματα των δημοσιογράφων που δουλεύουν στα γραφεία τύπου τους. Κανένα Υπουργείο δεν μας τα έδωσε. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά είναι φυσιολογικό. Αποδεικνύει τον αναγκαλισμό του δημοσιογραφικού επαγγέλματος με την εξουσία. Σκεφτείτε έναν δημοσιογράφο που δουλεύει στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Υγείας, για παράδειγμα, και ταυτόχρονα γράφει στην εφημερίδα του για θέματα υγείας. Κάποιος ασθενής, ας υποθέσουμε, πεθαίνει σε νοσοκομείο γιατί ο υπουργός, όπως καταγγέλλεται, μετέθεσε τους γιατρούς της κλινικής. Ο δημοσιογράφος ως γραφείο τύπου παραθέτει την άποψη του υπουργού. Μπορεί γράφοντας τη συνέχεια στην εφημερίδα του να δράσει ερευνητικά και κριτικά για την υπόθεση? Όχι φυσικά. Κι όμως στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό είναι συχνό. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν συμβληθεί με εταιρείες δημοσίων σχέσεων. Αυτό εξηγεί και αυτό το περίεργο, το επίσης περίεργο φαινόμενο να υπάρχουν δημοσιογραφικές, από δημοσιογράφους, εταιρείες δημοσίων σχέσεων,
Τι μπορεί να κάνει μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων από δημοσιογράφους? Από το να παρέμβει και να διαμορφώσει κατά παράβαση κάθε διοντολογίας, κάθε ηθικού κανόνα, ευνοϊκές συνθήκες σε ένα μέσο ενημέρωσης ή γενικότερα στην κοινή γνώμη υπέρ κάποιου, υπέρ δηλαδή αυτού που πληρώνει. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο πληρώνει, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η παρουσία του, τόσο θα αποκρύβονται αυτά που δεν τον συμφέρουν και τόσο θα προωθούνται και θα αναδεικνύονται στοιχεία που μπορεί και να μην έχει σε τελευταία ανάλυση. Αυτά είναι τα συμβίβαστα που περιγράφαμε πριν. Δηλαδή, εγώ ήμουν άτυπος σύμβουλος του Μητσοτάκη τη στιγμή που ήμουνα και διευθυντής στον τύπο της Κυριακής. Μιλάμε για το 1991-92. Αυτό είναι προφανές ασυμβίβαστο. Με βάση τη θεωρία της σωστής λειτουργίας του τύπου που κρατάς αποστάσεις από τα κόμματα και από την εξουσία. Δεν το έκανα. Δεν θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου, διότι εκείνη την εποχή πέθανε ο ιδρυτής του ελεύθερου τύπου, ο Βουδούρης, και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα για να υποστηρίξω την εφημερίδα και να υποστηρίξω τον εαυτό μου στο σύστημα της εφημερίδας. Αλλά αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πόσο ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Δηλαδή είχα καλές προθέσεις, πάντα πιστεύω ότι έχω καλές προθέσεις, αλλά φυσικά είναι προφανές ασυμβίβαστο να είσαι άτυπος σύμβουλος πρωθυπουργού και διευθυντής εφημερίδας. Διαλέγεις ένα από τα δύο και τελειώνεις. Δεκάδες εταιρείες στην Ελλάδα έχουν αναθέσει τις δημόσιες σχέσεις τους σε δημοσιογράφους που ταυτόχρονα εργάζονται και σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Ο δημοσιογράφος που δουλεύει στο γραφείο τύπου μιας τράπεζας δεν πρόκειται ποτέ να ερευνήσει αν τα πανωτόκια, για παράδειγμα, είναι παράνομα. Και όταν προκύψει το θέμα, η σιωπή του θα είναι το τίμα του εισοδήματος που του δίνει η τράπεζα. Δηλαδή γίνονται συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Νομίζει ο πολίτης ότι διαβάζοντας, δεν γενικεύω, αλλά επειδή το φαινόμενο συζητιέται αυτές τις μέρες και το είδαμε να αποκαλύπτεται κιόλας, νομίζω ότι ο πολίτης ότι διαβάζει έτσι την ενημέρωσή του πάνω σε ορισμένα θέματα κτλ. Και δεν ξέρουμε ότι έχει υπάρξει συναλλαγή για το ποια θέματα θα γραφτούν, ποια θα αποκριβούν για πάντα ή ποια θα αποσιωπηθούν και ποια θα πάρουν το πρώτο, την πρώτη σελίδα με μεγάλα γράμματα. Πάντα γινόταν αυτό. Παλιά, όταν τα θέματα ήταν ιδεολογικά, η χειραγώγηση γινόταν ακριβώς για να περάσει η άποψη. Είτε του Βενιζέλου είτε του Βασιλιά. Είτε της αριστεράς είτε της δεξιάς. Το οποίο η χειραγώγηση πολλές φορές είχε καλούς σκοπούς. Ιδίως όταν ήταν ιδεολογικά τα θέματα. Αλλά πάντα υπήρχε προσπάθεια επηρεασμού χειραγώγησης που λέτε εσείς. Η δημοσιογραφία χειραγωγεί την πολιτική και όχι το ανάποδο. Είναι η τέταρτη εξουσία, αλλά στην ουσία είναι η πρώτη. Με αυτή κινεί τα νήματα, τα πάντα. Αν κατεβάζει κυβερνήσεις, έχει τεράστια δύναμη. Θέλω να πιστεύω ότι ανάμεσα στους μεγάλους δημοσιογράφους, ίσως να υπάρχουν και κάποιοι που έχουν διακριθεί λόγω του αποτελέσματος της δουλειάς τους και όχι λόγω του τρόπου που έχουν μεθοδεύσει τη δουλειά τους. Η ενημέρωση με την προπαγάνδα πολλές φορές περνούν από τον ίδιο ακριβώς δρόμο. Τον δρόμο της εφημερίδας ή ενός καναλιού. Είναι πολύ εύκολο ένας δημοσιογράφος να μετατραπεί σε μισθοφόρο της προπαγάνδας. Είναι διαφορετικό πράγμα να βγαίνει κάποιος δημοσιογράφος αναλυτής και να λέει την άποψή του, αφού έντιμα έχει πει σε αυτόν που τον παρακολουθεί, τον διαβάζει, ότι λέει την άποψή του, από το να γίνεται αυτό που στην δημοσιογραφική πιάτσα αποκαλούμε παπαγαλάκι. Θα ήταν παρανοϊκό ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαθιά φιλελεύθερος, όπως είμαι εγώ, να προσποιείται ότι σε θέσεις οι οποίες είναι σοσιαλιστικές ή σοσιαλγενείς είναι σύμφωνος. Δεν γίνεται. Είναι σαν να σας κοροϊδεύω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι με κάνει παπαγαλάκι υπάλληλο εκφραστή ενός κόμματος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν ο δημοσιογράφος ταυτίζεται με το κόμμα. Το να ταυτίζεται με ιδεολογικό χώρο είναι έως και απαραίτητο. Εάν έχει ιδεολογικό χώρο, τόσο είναι αναρχοαυτόνομος. Που επίσης δεν το βλέπω πιθανό. Κάθε άνθρωπος στην πραγματικότητα έχει μια ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα. Είναι καθαρό λοιπόν να τη δείχνεις, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται και ο θεατής ότι ο άνθρωπος αυτός σου αναλύει τα πράγματα από τον φιλελεύθερο χώρο, από τον συντηρητικό χώρο, από τον σοσιαλιστικό χώρο, από τον κομμουνιστικό χώρο. Αυτό δεν είναι κακό. Το κακό είναι το να γίνεσαι αντί για
κριτής, άλλο τα θετικά και άλλο τα αρνητικά, μιας εξουσίας, να γίνεις συνοδοιπόρος της. Μετά την πτώση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 1993, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε καταγγείλει τον Υπουργό Εξωτερικών στην κυβέρνησή του, τον Αντώνη Σαμαρά, πως διέθεσε μυστικά κονδύλια του Υπουργείου σε δημοσιογράφους για να καλλιεργήσουν την εποχή εκείνη ένα εθνικιστικό κλίμα για το θέμα των Σκοπίων, το οποίο διαμόρφωνε ταυτόχρονα και το προφίλ του Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, τα χρήματα δίνονταν σε δημοσιογράφους παπαγαλάκια μέσα από μια σακούλα σκουπιδιών γεμάτη με πεντοχίλιαρα. Μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, τα πειθαρχικά συμβούλια της ΕΣΥΕΑ εξέδωσαν ένα πόρισμα στο οποίο διαπίστωναν πως προέκυψαν μόνο κάποια στοιχεία για δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν πάρει χρήματα αλλά για εθνικούς λόγους. Ποια άλλα ήταν αυτοί οι εθνικοί λόγοι? Τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών την εποχή εκείνη ήταν 714 εκατομμύρια, ενώ την προηγούμενη μόλις χρονιά ήταν 200 εκατομμύρια. Τα μυστικά κονδύλια είναι μια μεγάλη πληγή του επαγγέλματος. Είναι γνωστό πως σε όλα σχεδόν τα υπουργεία υπάρχουν ειδικά κονδύλια τα οποία δίνονται χωρίς παραστατικά. Και είναι κοινό μυστικό πως πολλές φορές από τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης, Άμυνας, Εξωτερικών, αυτά τα κονδύλια δίνονται σε δημοσιογράφους. Για παράδειγμα, στην υπόθεση του Ζαχόπουλου, κανένας δεν γνωρίζει αν κάποια από τα κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισμού, ειδικά αυτά που αφορούν τον ειδικό λογαριασμό, τις επιδοτήσεις του Λότο, δόθηκαν σε δημοσιογράφους προκειμένου να μην ανοίξουν τα στόματά τους για τη φημολογία που υπήρχε στο Υπουργείο. Κοιτάξτε τις λίστες που δημοσιεύονται στις εφημερίδες. Κάτι μισαδιακές, ψιλοάθλιες, αλλά πάντως λίστες. Και λίγο πεπερασμένες. Δηλαδή, έχω δει να δημοσιεύει τη λίστα, ας πούμε, των χρηματοδοτήσεων του 2004-2005. Δείτε και αν καταλάβετε εσείς από τις ονομασίες που υπάρχουν εκεί πέρα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ιερών ναών, συλλόγων της άνω κάτω Αγουλινίτσας, ξέρω εγώ τι, κρίμα που λέω και την Αγουλινίτσα, Ραχούλας ας πούμε κλπ. Θα σας απαντήσω ίσως σε αυτό το ερώτημα που μου κάνετε. Κρύβονται πράγματα πίσω από ανώνυμα. Αυτά έγραφα και στην τελευταία στήλη προχτές στην Καθημερινή. Ποιος είναι ας πούμε T-Short Film and Theater? Ποιος είναι ο Μπαρούτης στην άκρη της Κλωστής? Κάποιος πρέπει να ψάξει για να τα βρει αυτά. Εγώ νομίζω ότι αν η δημοσιογραφία είχε την τύχη για ισχυρότερες ηγεσίες και κυρίως κάτι που δυστυχώς συμβαίνει και στην πολιτική αυτό, δεν είναι εύκολο στο χώρο μια δηλαδή πιο σφιχτή σχέση, επαγγελματική εννοώ, δηλαδή περισσότερη συνοχή εν ονόματι του γενικότερου καλού, του γενικότερου σκοπού. Και τώρα πυροβολούν όλοι τους δημοσιογράφους, όπως έγραφαν παλιότερα στους τοίχους, ρουφιάνοι, αλήτες, δημοσιογράφοι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο. Ότι κάποιοι είναι και το πρώτο και το δεύτερο, το πιστεύω γιατί και το γνωρίζω άλλωστε. Και εκ πείρας το έχω συναντήσει. Λοιπόν, μην θεωρούμε, επειδή κάποιοι που θεωρούνται φτασμένοι, για μένα είναι φτασμένοι στον πάτο. Έχουν δηλαδή κατρακυλήσει στου κακού τη σκάλα που έχει ο ποιητής, ότι αυτοί χαρακτηρίζουν όλη τη δημοσιογραφία. Δοκιμάζεται άραγε δημοσιογραφία όπως λένε πολλοί? Ίσως απλώς να δοκιμάζονται κάποιοι δημοσιογράφοι. Οι αρχές δεοντολογίας και το δημοσιογραφικό πρέπον ανακαλύπτεται όταν ήδη έχει αποτύχει, όταν κάποιοι το έχουν παραβιάσει. Στον αντίποδο του χρηματισμού και του εκμαυλισμού, χιλιάδες δημοσιογράφοι δίνουν τη μάχη της ενημέρωσης. Απειλούνται, πιέζονται και πολλές φορές απολύονται. Υπάρχει και περίπτωση, ας πούμε, να καλή ώρα με τον ατυχή τον κύριο Ζαχόπουλο, ας πούμε, όπου από ένα περιοδικό πολιτιστικό με το οποίο συνεργαζόμουν έπεσε έτσι ένα δαχτυλάκι, ας πούμε, λόγω των αρνητικών σχολείων, και προκειμένου το περιοδικό να έχει κάποια ωφέλη ενδεχομένως, γιατί τα έντυπα να ζητούν διαφημίσεις, καταχωρήσεις, ενισχύσεις κλπ. Και έγινε. Και άλλες πιέσεις έκανε ο,
ο ατυχής ο κύριος Ζαχόπουλος. Αλλά τώρα μέσα στο όλο αυτά είναι παρονυχίδες και δεν. Ήρωες δεν είμαστε, πρέπει να ζήσουμε, αλλά εκεί είναι ένα άλλο πράγμα. Λες, αποδέχεσαι μια συνθήκη η οποία δεν θίγει τα πιστεύω σου, τη δομή σου, την πνευματική ή την ψυχολογική, να το πούμε και αυτό. Α, θα πας σε μια εφημερίδα η οποία είναι, ας πούμε, ξέρω, φιλοκυβερνητική και έχει μια κάποια γραμμή. Μέχρι ενός σημείου, γι' αυτό μίλησα για ατομική ευθύνη νωρίτερα. Υπάρχουν όρια, εγώ πάντα το πιστεύω αυτό. Κανείς δεν μπορεί να χειραγωγηθεί εάν ο ίδιος δεν επιτρέψει να δημιουργηθούν οι συνθήκες της χειραγώγησής του. Ο δημοσιογράφος που έχει μια τόσο ισχυρή πληροφορία έχει σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα αυτή την πληροφορία να την κοινοποιήσει, ακόμη και αν ένα μέσο ενημέρωσης δεν επιθυμεί να το κάνει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, από μόνος ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να λειτουργήσει, χρειάζεται να συμπράξει και το μέσο ενημέρωσης στο οποίο απασχολείται. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο πλουραλισμός που εκ των πραγμάτων υπάρχει στην ενημέρωση πια παγκοσμίως, επιτρέπει στον δημοσιογράφο, εάν θέλει να κοινοποιήσει μια πολύ αποτελεσματική πληροφορία, μια πολύ συγκλονιστική πληροφορία, να το κάνει μέσω ενός άλλου μέσου. Αυτό είναι φοβερό το οποίο γίνεται. Είναι η ισοπαίδωση των πάντων που λέμε. Και τέτοια ισοπαίδωση δεν υπάρχει, χωρίς καμία αμφιβολία. Σε κάθε θέση, δημόσια θέση κτλ. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και συνεπείς και κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο και είναι και έντιμοι. Δεν το συζητάμε. Το να λες ότι όλοι οι πολιτικοί είναι κλέφτες ή δεν ξέρω τι άλλο λένε κτλ. Ή όλοι οι δημοσιογράφοι, όπως λένε τώρα, είναι επίσης. Είναι λάθος. Και επιτρέψουν να ξέρω πολύ καλά ότι η περισσότερη μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιογράφων καταρχήν και δουλεύει πολύ και ζει με ένα πενιχρό, θα έλεγα, μισθό. Ναι, αυτό είναι ο γενικός κανόνας. Υπάρχουν και οι άλλοι δημοσιογράφοι που άλλοι κάνουν τη δουλειά τους, μπορεί να αμείβονται παραπάνω, γιατί όχι. Όταν οι δημοσιογράφοι γίνονται οι ίδιοι θέμα, τότε υπάρχει θέμα και είναι σοβαρό. Και δεν αφορά τη δημοσιογραφία και μόνο. Δεν είναι τυχαίο πώς ανέρχονται ορισμένοι άνθρωποι, όχι όλοι, ορισμένοι άνθρωποι. Θα μπορούσες να έχεις μια πολύ πιο θεαματική πορεία, πολύ περισσότερα ενδεχομένως λεφτά. Δεν ξέρω τι μετράει στον καθένα, τα μετράς αυτά. Και λες, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορώ. Δεν είναι ότι έχω, ας πούμε, μια σημεία σηκώσει, όχι εγώ, λέω γενικά. Ας πούμε, είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αυτό είναι. Έτσι είναι. Πάνε στο, λένε το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι και πάνε στο πιστεύω τους, που λέει και ο ποιητής. Μερικοί άλλοι που μπορούν και ελίσσονται ή κάνουν άλλα πράγματα, δεν ξέρω, έχουν άλλου είδους πορείες. Το παιχνίδι το παίζουν 20-30 εκδότες ή μεγαλοδημοσιογράφοι. Απαξιώνεται ένας ολόκληρος κλάδος, ο ένας τα πήρε, ο άλλος τα έδωσε, ο άλλος εναλλάχθηκε, ο άλλος πλούτησε εύκολα, ο άλλος κάνει τον επαναστάτη αλλά κυνηγάει τους εφοπλιστές για να τον χρηματοδοτήσουν. Επομένως όλη αυτή η εικόνα της εκδοτικής δημοσιογραφικής απαξίωσης αντανακλά στον κλάδο γενικότερα, κάνει πιο δύσκολη τη δουλειά των δημοσιογράφων οι οποίοι δεν έχουν τέτοιες ευκολίες ή με την εξουσία ή με τα οικονομικά και κυρίως μειώνει την αξιοπιστία της δημοσιογραφικής και εκδοτικής κριτικής προς την εκτελεστική εξουσία. Ποιος θα πιστέψει μετά από όλα αυτά που βλέπουμε με το σύριαλ του Μάκη και του Θέμου ότι εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι εκδότες είμαστε οι φίλοι του πολίτη, οι υπερασπιστές του πολίτη έναντι της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα να μας πάρουν στα σοβαρά. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτοί οι οποίοι είναι leaders με την κακή έννοια στην αγορά, τη δική μας, εποφελούνται, συναλλάσσονται, απαξιώνονται και γενικά δημιουργούν ένα λογαριασμό, αφού έχουν υποφεληθεί ήδη, ένα λογαριασμό για τον κλάδο και τον πληρώνουμε όλοι μαζί. Αυτοί οι καθοδηγητές με την κακή έννοια ποιοι μπορεί να είναι? Τα κακά παραδείγματα σε αυτή τη φάση, τα κακά παιδιά, είναι τα παιδιά που μπήκαν στην πανιέρα. Ο Θέμος και ο Μάκης. Πριν από μερικές μέρες, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το όνομα του οποίου ενεπλάκει στην υπόθεση Ζαχόπουλου, αντί να κληθεί από το κόμμα του να δώσει εξηγήσεις ή από το ελληνικό κοινοβούλιο, διάλεξε να τις δώσει σε μια τηλεοπτική εκπομπή.
Καθημερινά, από ό,τι βλέπετε, οι τηλεοπτικές εκπομπές αναπαράγουν τον εαυτό τους. Ζουν από τις άρκες τους. Εμφανίζουν το τι έκανε όχι η ελληνική κοινωνία, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης. Οι εφημερίδες και η τηλεόραση, πολλές φορές υποκριτικά και καταχρηστικά, παίζουν το ρόλο που θα έπρεπε να παίζει το κράτος. Αδικημένοι, αναξιοπαθούντες, άνθρωποι που ζητάνε μία σύνταξη ακόμα και αν δεν τη δικαιούνται, και πολλές φορές ψεύτες τρέχουν στην τηλεόραση για να πούν το πρόβλημά τους. Πολλοί από αυτούς διαλέγουν να διηγηθούν στην τηλεόραση την ίδια τους τη ζωή. Θα ήταν άραγε έτσι η τηλεόραση, αν θέλετε και η ελληνική δημοσιογραφία, αν ήταν διαφορετική η ελληνική κοινωνία ή η πολιτική ζωή? Εικόνα σου με κοινωνία και σου μοιάζουν. Γι' αυτό μην πυροβολείτε το δημοσιογράφο. Καλό σας βράδυ.